είσαστε παιδικοί φίλοι του αγνοούμενου Θοδωρή Καλφακάκου. Παιδικοί φίλοι του Θοδωρή και οικογενειακοί φίλοι. Μοιραζόμασταν σχεδόν τα πάντα για τη ζωή μας. Είναι ένα παλικάρι από τα πιο ευαίσθητα παιδιά που έχω γνωρίσει. Πάρα πολύ φιλόζωο παιδί. Μου έλεγε από παιδί που ήμουνα κι εγώ ότι όνειρο ζωής είναι να γυρίσει πίσω στο χωριό του, να ανοίξει μια μεγάλη φάρμα με ζώα και να ασχοληθεί με αυτό που τόσο αγαπάει. Αυτό δείχνει και την ευαισθησία του. Ναι. Ναι, είναι τέτοιο παιδί. Δεν θα μας το έκανε ποτέ αυτό εν ολίγης, να εξαφανιστεί χωρίς να μας πει «Θέλω απλά να φύγω και αφήστε με ήσυχο». Μόνο αυτό. Εσείς είσαστε ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε εκείνη την ημέρα, εκείνο το πρωινό, την 3η 6 Δεκεμβρίου, από την περιοχή του Αγίου Φιλίππου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Πέρασε από το σπίτι μου, περί 11 με 2 περίπου. Ήταν σε κάποια κατάσταση λίγο άσχημη, μετά από μια ερωτική απογοήτευση που μου είπε ότι είχε. Τον βοήθησα όπως μπορούσα. Έφυγε και εγώ από εκείνη την ημέρα προσωπικά δεν τον έχω ξαναδεί. Τον πρώτο καιρό που μιλούσαμε με τον Θοδωρή, μου εξέφρασε την αγάπη του και τον έρωτα, τα συναισθήματα όλα που έτρεφε για εκείνη την κοπέλα. Ωστόσο, αυτό που ξέρω μετά από αυτό είναι ότι όταν γνωστοποιήθηκε αυτή η σχέση, κάποιος από το δικό της περιβάλλον τον χτύπησε πολύ άσχημα. Ξέρω ότι ήταν μια κοπέλα από τη δουλειά του, που ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Δεν τη γνωρίζω ότι είναι κοπέλα, ούτε το όνομά της μου είχε πει ο Θοδωρής. Αυτό που ξέρω είναι ότι μου έλεγε ότι ίσως να είναι και η γυναίκα της ζωής του. Είχε βρει καταφύγιο σε αυτήν την κοπέλα. Εργαζόταν σε κάποια μεταφορική εταιρεία στο Κοροπή. Είχε πιάσει δουλειά σε μια μεταφορική εταιρεία. Είχε ανέβει πολύ ψυχολογικά, πηγαίνανε πολύ καλά τα πράγματα για εκείνον. Σου είπε ότι είχε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, τον χτύπησε κάποιος και λίγη ώρα μετά βρέθηκε στο νοσοκομείο. Τον χτύπησε και ότι του πήρε όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει από τη μεταφορική που δούλευε. Ξύπνησα, μου λέει η Φανή, στο κρατικό, μου λείπαν δόντια. Δεν ξέρω μου λοιπόν πώς βρέθηκα εκεί, ποιος με πήγε εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το περιστατικό αυτό συνέβη λίγες μόλις ημέρες, περίπου μία εβδομάδα πριν από την εξαφάνιση. Ναι. Εάν υπάρχει κάπου και μας ακούει, θέλω να ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Εάν υπάρχει κάτι που τον έχει φοβήσει και για κάποιο λόγο έχει κρυφτεί, να μην φοβάται, είμαστε όλοι δίπλα του. Και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα το ψάχνουμε μέχρι να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.